Αυτή η προσπάθεια αξίζει πολλά συγχαρητήρια, διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της φλόγας της ελπίδας όλη η κοινωνία μας ευαισθητοποιείται και είναι συμμέτοχη σε αυτή τη μεγάλη ιδέα. Με την ιδιότητα του υπευθύνου του Ιδρύματος Ασύλου Ανιάτων Σπάρτης, θέλω να πω πως εμείς είμαστε ενεργοί υποστηριχτές στο Special Olympics, αφού ανελιπώς με τους αθλητές μας συμμετέχουμε σε αυτούς τους αγώνες. Εύχομαι καλή επιτυχία στους αγώνες και στην όλη προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας φιλοξενεί φέτος ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Τους Παραλυμπιακούς Αγώνες, τους Special Olympics. Και με την ευκαιρία αυτή, η πόλη της Σπάρτης χαιρετίζει την έναρξη των αγώνων και θέλω να πω ότι σήμερα, φέτος, αυτή τη δύσκολη χρονιά, είναι πραγματικά μια εξαιρετική ευκαιρία για την προβολή της χώρας μας προς το εξωτερικό, αφού πάνω από 180 περίπου χώρες συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Η φλόγα σήμερα φτάνει στην ιστορική πόλη της Σπάρτης, εδώ στην χώρα και στην πατρίδα του ΕΦ αγωνίζεστε. Και θέλω πραγματικά να συγχαρώ τους διοργανωτές, το Δήμο της Σπάρτης και τον ΟΝΑ για αυτή την λιτή και πολύ όμορφη στιγμή την οποία μας χάρισαν. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές και σε αυτούς τους αγώνες, σε αυτή την προσπάθεια υπάρχουν μόνο νικητές. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι νικητές. Είναι νικητές στον αγώνα τους για να έχουν τον σεβασμό από όλη την κοινωνία. Είναι νικητές στον αγώνα τους για να αποδείξουν ότι είναι άτομα με ειδικές ικανότητες και δεξιότητες. Να τους συγχαρούμε λοιπόν, να τους ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί έχουν και δύναμη και θέληση και αυτοπεποίθηση και να ευχηθούμε η φλόγα αυτή, η φλόγα των Special Olympics να φέρει το μήνυμα του Ολυμπισμού που γεννήθηκε σε αυτή εδώ τη χώρα, σε όλο τον κόσμο. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο αθλητισμός δεν υπήρξε ένα από τα στοιχεία μόνο του κλασικού αρχαίου πολιτισμού, αλλά η βάση πάνω στην οποία στηρίστηκε ο αρχαίος κλασικός πολιτισμός. Η άμυλα του ΕΦ αγωνίζεται, η τιμή και μόνο της συμμετοχής, μόνο στον αρχαίο κλασικό πολιτισμό τα συναντούμε. Αποτελεί λοιπόν ιδιαίτερη τιμή για την πόλη μας η άπληξη της φλόγας της ελπίδας, του Special Olympics, την οποία αποδεχόμαστε σήμερα με συγκίνηση και υπερηφάνεια. Η φλόγα που ξεκίνησε το ταξίδι της από τον βράχο, τον ιερό βράχο της Πνίκας, την περασμένη Παρασκευή, έφτασε στη Σπάρτη χάρη στους εθελοντές από αντιδρόμους αστυνομικούς από όλο τον κόσμο που τη μεταφέρουν μαζί με τους αθλητές των Special Olympics. Ήρθε στην πόλη μας για να ζεστάνει τις καρδιές μας με τις ανθρωπιστικές αξίες του σεβασμού στη διαφορετικότητα, της αλληλεγγύης και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο που συμμολίζει. Αναμφισβήτητα, η Special Olympics από το 1968 που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Σικάγο μέχρι και σήμερα που διοργανώνονται στη χώρα μας έχουν αλλάξει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων με αναπηρία στον κόσμο. Εκ μέρους λοιπόν της Οργανωτικής Εκκλησικής Επιτροπής των Special Olympics Αθήνα 2011, σας ευχαριστώ που μας δέχεστε σήμερα στην όμορφη πόλη σας, στη Σπάρτη. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο για όλες τις ετοιμασίες που έχει κάνει. Ευχαριστώ πιο πολύ από όλους όμως εσάς εδώ. Αυτά τα παιδιά που είναι με την, όπως λέω, όπως καταντάσσονται με πνευματική αναπηρία. Αν λοιπόν να τρέξουμε λίγο στο τι σημαίνει πνευματική αναπηρία και να τρέξουμε και λίγο στις δικές μας τις ζωές, τις φυσιολογικές, ίσως να βρούμε τις διαφορές, είναι πολύ μικρές. Και αν να το βάλουμε και στη ζυγαριά, μάλλον θα βρούμε ότι εμείς είμαστε πιο κοντά σε μια ζωή που λίγο έχει χάσει τις αξίες της,
λίγο τη θεωρούμε δεδομένη, λίγο κάποια πράγματα τα φέρουμε λίγο πιο ελαφρά όσο θα έπρεπε. Αν λοιπόν όλοι μας πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους και τους εντάξουμε μέσα στην κοινωνία μας, χωρίς να πιστεύουμε στη διαφορετικότητά τους και χωρίς να τους βλέπουμε είτε πιο πάνω είτε πιο κάτω από μας, τότε θα καταφέρουμε να κάνουμε τις δικές μας καρδιές να είναι καλύτερα. 2005 in Nagoya, Japan for cross-country skiing. Through my travels and competitions with Special Olympics, I have... Τα Special Olympics μου έχουν δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες να διαγωνιστώ σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Έχω συμμετέχει 3 φορές σε παγκόσμιους αγώνες. Το 1995 στο New Haven στο Connecticut με το bowling. Το 2003 στο Dublino της Ιρλανδίας με το στίβο. 803, the Indy head here. Thank you, God bless you all. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την υπέροχη ευκαιρία που μου δόθηκε να ταξιδέψω στην όμορφη χώρα σας και να μάθω περισσότερα πράγματα για τη ζωή και να γνωρίσω νέους ανθρώπους. Και πρόσφατα έμαθα ότι επελέγχομαι ως η καλύτερη αθλήτρια για την περιοχή μου, για το Wisconsin, για το 2011. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. I'd like to say that thank you so much for inviting us to come see your beautiful country and visit all your lovely, beautiful cities that I am really enjoying and had a lot of fun. Thank you so much. Θέλω να σας ευχαριστήσω που συμμετείχα σε αυτή τη λαμπαδιοδρομία και μπόρεσα να περάσω από την όμορφη πόλη σας, την ιστορική σας πόλη. Είμαι πολύ συγκινημένη. Με συγκίνηση, χαρά και υπερηφάνεια που αποδεχθήκαμε σήμερα τους λαμπαδιοδρόμους της Φλόγας Ελπίδας. Thank you.